Γεια σας παιδιά μου, τι μου κάνετε? Λοιπόν, επιτέλους σήμερα θα κάνω τα δικά μου νύχια. Αυτά είναι τα παλιά που είχα. Η αλήθεια είναι ότι πως φαίνονται μια χαρά έτσι από εδώ, αλλά τα έχω καταστρέψει, δεν τα πρόσαχα καθόλου. Τα είχα φάει στο πλάι με φρεζάκια, με λίμες. Πρώτη φορά τα κάνω τόσο, τα έχω τόσο χάλια. Τα είχα κάνει έτσι λίγο ακριλικό, υποτίθεται πως τα έκανα έτσι στα γρήγορα, αλλά μου πήρε αρκετή ώρα. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω πως το έχω καταφέρει αυτό, ούτε καν το top δεν είχα βάλει σωστά, δηλαδή σε κάποια σημεία δεν το είχα περάσει, δεν ξέρω πως το κατάφερε αυτό. Τέλος πάντων ανυπομονούσα να τα αλλάξω πραγματικά, αλλά δεν ήθελα να το κάνω νωρίτερα, για να έχω φρέσκα νύχια, ας πούμε, στις γιορτές. Και θα σας δείξω μια συντήρηση με τζέλ. Και εδώ βλέπετε την αφαίρεση που κάνω. Το νυχάκι μου θα το σχηματίσω σε σχήμα, στο πούμε, στενό οβάλ προς αμυγδαλωτό, κάπως έτσι. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι να προσέχουμε πως κρατάμε τη λίμα, να είναι έτσι παράλληλα με το νύχι και όχι να τη βάζουμε πλάγια για να τρώει το φυσικό νύχι. Έτσι τίνουμε να το κάνουμε αυτό όταν θέλουμε να στενέψουμε τα νύχια ή να τα σχηματίσουμε πιο καλά. Απλώς μετά καταστρέφεται εκεί το σημείο που μεγαλώνει το νύχι, ας πούμε, και το σημείο του ύψους του νυχιού και έχουμε θέμα με αποκόλληση πλαϊνή. Το λέω και το ξαναλέω, επειδή το συναντώ συχνά σε πελάτησες, οι οποίες θέλουν πιο στενό νύχι και πιο στενό νύχι, μας λένε, και πόσο πιο στενό να πάει. Υπάρχει το φυσικό νύχι, οπότε δεν γίνεται να στενέψει περισσότερο, αλλά τέλος πάντων εσείς κάνετε ό,τι μπορείτε. Εγώ τα σχημάτισα κάπως έτσι και τώρα θα τα λιμάρω και από πάνω. Τα έκανα σχετικά γρήγορα, νομίζω 2,5 ώρες περίπου. Πρώτη φορά τα κάνω τόσο γρήγορα και με εγγραφή, παρακαλώ. Δεν ξέρω πώς το κατάφερα αυτό. Προσπαθώ να είναι στο κέντρο, ας πούμε, η μυτούλα, τα κοιτάω από όλες τις πλευρές, όσο το δυνατόν καλύτερα μπορώ να το σχηματίσω, το κάνω. Το κάνω εξ αρχής για να μην κάνω πολλά πράγματα ύστερα, μόνο να λιμάρω, ας πούμε, το περίσσιο τζέλ που θα τοποθετήσω. Και τώρα θα κάνουμε τα επωνύχια μας, θα τα ανασηκώσω και θα τα κόψω.
Το δεξί το χέρι το έχω κάνει ήδη, το έχω χτίσει με αυτό το ροζ το gel της Indigo. Το cover pink, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο είναι. Έχει έτσι μια κρεμώδη υφή, δεν στάζει, δεν πολύ στάζει. Απλώς θέλει να το σχηματίσουμε καλά γιατί αλλιώς κάνει πολλές λακκουβίτσες. Α, το easy shape, ναι. Έβαλα primer. Και τώρα θα βάλω μια λεπτή στρώση ως βάση από το ίδιο το gel. Και ύστερα θα προσπαθήσω να χτίσω όσο πιο καλά μπορώ. Αυτό το gel καίει λίγο, αλλά όχι πάρα πολύ. Γενικά, όπως έχω πει, τα χρωματιστά gel, επειδή έχω χρωστική, δεν καίνε τόσο πολύ. Ωραία λοιπόν, και αφού το πολυμέρισα, θα βάλω έτσι την πύλια μου όπως πάντα κοντά στα επωνύχια και με πολύ απαλές κινήσεις θα τη σμπρώξω προς τα επωνύχια και ύστερα προς τα κάτω όσο πιο καλά μπορώ να το στρώσω, ας πούμε, το τζέλ για να μην έχω να λιμάρω πάρα πολύ στη συνέχεια. Προσέχουμε να έχουμε και στα πλάινα αρκετό υλικό, όχι πάρα πολύ όμως. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει υλικό στο κέντρο και στο σημείο που, ας πούμε, έχει μεγαλώσει το νύχι και κάνουμε τη συντήρηση, όχι τόσο όσο στα επωνύχια. Στο σημείο κοντά στα επωνύχια πρέπει να είναι λεπτό, το ακριβώς από κάτω να είναι λίγο το πιο παχύσα σημείο, ας πούμε. Το στρώνω μπορώ και τα πολυμερίζω. Θα τα σκουπίσω με αλκοολούχα λοσιόν και τώρα αρχίζει το βαρετό και δύσκολο κομμάτι του λιμαρίσματος. Βάζω τη λίμα μου στα πλαϊνά και αρχίζω λίγο και το σχηματίζω έτσι στο πλάι, να φύγει το περίσσιο, το ελεύθερό μου άκρο. Τα δύο πλαϊνά να είναι παράλληλα, τα θέλουμε να είναι παράλληλα και ίσια. Και ύστερα αρχίζω και σχηματίζω το επάνω μέρος.
Το κοιτάω από όλες τις πλευρές εννοείται, να μην είναι κάπου πιο, να μην έχω κάπου πιο πολύ υλικό, να μην είναι κάπου πιο λεπτό, να είναι έτσι ομοιόμορφο. Να μην μου φεύγει προς τα δεξιά, ας πούμε, η γωνίτσα ή τον ήχη γενικά, σαν σχήμα. Άμα φεύγουν τα δάχτυλα κάπως περίεργα, είναι άλλο το θέμα. Τον ήχη μας ενδιαφέρει να πηγαίνει ίσια. Και το διορθώνω 150 φορές. Δεν είμαι ικανοποιημένη από ό,τι φαίνεται. Αλλά στο τέλος θα τα δείτε, τα νύχια μου άρεσαν τελικά πολύ. Αν και είχα δει στο Instagram αυτό το σχεδιάκι εδώ και πολύ καιρό, μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο και κλάση, όχι έτσι ας το πούμε παιδικό. Σε μένα νομίζω φάνηκε παιδικό στην αρχή, δηλαδή πριν, μέχρι να το συνηθίσω, επειδή ήταν ίσως και πιο κοντά τα νύχια μου. Αυτό που είχα δει στο Instagram ήταν πιο μακρύ, είχε και κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω που δεν μπορούσα να τις κάνω εγώ μόνη μου, ειδικά με το αριστερό κιόλας, οπότε έμεινα στο απλό γαλλικό και με κάποιες λεπτομέρειες με αστεράκια κτλ. Θα το δείτε και στη συνέχεια. Λοιπόν, και αφού τα λίμαρα όλα και τα σκούπισα πολύ καλά από τη σκόνη, θα τα περάσω, θα βάλω ως βάση μάλλον αυτό το ροζ της Γκούτσιο. Στην αρχή δεν μου πολύ άρεσε και το ροζ της Γκούτσιο που διάλεξα για αυτό το γαλλικό το κόκκινο. Νομίζω τελικά έπρεπε να βάλω τη Indigo το Natural. Αλλά τώρα που πέρασε μια εβδομάδα, νομίζω έχει δέσει καλά, ας πούμε. Ωραία, δύο φορές θα το περάσω και επειδή είχα το ροζέ το τζελάκι από κάτω, δεν χρειάστηκαν τρεις, δεν διαφάνιζε κάπου. Οπότε δύο φορές το πέρασα και το πολυμέρισα. Ωραία, λοιπόν, και αφού τελειώσαμε το χρώμα στη βάση, τώρα θα βάλω βουλίτσες, παιδιά, και θα κάνω αστεράκια, κόκκινα και άσπρα, και θα βάλω και λίγο χιόνι, ας πούμε, ενδιάμεσα. Γυρίζω το χέρι μου έτσι ώστε να με βολεύει και σχηματίζω τα αστεράκια μου.
Το κόκκινο ήταν λίγο νερουλό και έπρεπε λίγο να προσέχω πώς θα το κάνω. Ωραία, λοιπόν, έκανα και τα άσπρα μου αστεράκια, έβαλα και τα χιονάκια μου, κόκκινο και λευκό. Και το μεσαίο μου το δαχτυλάκι είναι έτοιμο, το σχεδιάκι μου δηλαδή, το πολυμερίζω και θα συνεχίσω στα υπόλοιπα που θα τα κάνω κόκκινο γαλλικό. Έτσι με χαμόγελο, όχι κάτι υπερβολικό. Λοιπόν, ξέχασα μάλλον να το βιντεοσκοπήσω. Στο ένα μου το δαχτυλάκι στο παράμεσο έκανα και εκεί αστεράκια με λευκό και λίγο χιόνι, δηλαδή βουλίτσες. Και τώρα εδώ με βλέπετε που το τελειώνω και βάζω top. Έκανα όλα τα υπόλοιπα σκέτο γαλλικό. Στο σχεδιάκι που είχα δει, κάτω από το κόκκινο γαλλικό υπήρχε μια πολύ λεπτή γραμμή ροζ. Και σε εκείνο το δάχτυλο στο παράμεσο που είχα κάνει, που έχω κάνει το γαλλικό και τα αστερά και τα λευκά, από πάνω πήγαινε έτσι μία κόκκινη λωρίδα κάτω από το πονίχιο, σαν μισοφέγγαρο, και ήταν, ας το πούμε, σαν το γλυφιτζουράκι το κόκκινο το άσπρο, κάπως έτσι. Το candy cane, ας πούμε, δεν ξέρω αν καταλάβατε. Έμοιαζε κάπως έτσι. Αλλά επειδή σκέφτηκα ότι θα δυσκολευτώ πάρα πολύ να το κάνω και στο άλλο μου το χέρι, ειδικά τις λεπτές γραμμές που ήταν παράλληλες και κάτω από το κόκκινο έτσι και λεπτούλες, είπα να το αφήσω έτσι. Δεν ξέρω εσείς τι γνώμη έχετε. Αυτά είναι τα τελικά μου νυχάκια. Στην αρχή έτσι μου φάνηκαν λίγο παιδικά, ίσως λόγω του μήκους όπως είπα. Αλλά τώρα που πέρασε μια εβδομάδα μου αρέσουν πάρα πολύ. Νομίζω ότι βγήκαν πολύ γλυκούλικα και ωραία. Και χριστουγεννιάτικα φυσικά, γιατί πάντα μου αρέσει να κάνω έτσι κάτι χριστουγεννιάτικο τα Χριστούγεννα. Δεν τα θέλω απλά. Και τώρα θα βάλω το λαδάκι μου από την Indigo.
Και αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά. Θα τα ξαναπούμε λογικά μετά τις γιορτές. Δεν νομίζω να κάνω κάποιο βιντεάκι. Και αν κάνω, θα το ανεβάσω λογικά τέλη Χριστουγέννων, εκεί γύρω Σάββατο, Κυριακή, δεν ξέρω, ημέρα Χριστουγέννων, κάπως έτσι. Υπάρχει μια περίπτωση να κάνω ένα ακόμη βιντεάκι δηλαδή. Αν δεν τα ξαναπούμε, καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά σας εύχομαι. Ελπίζω ο καινούριος χρόνος να σας φέρει ό,τι επιθυμείτε και θα τα πούμε.